Ο επόμενος είναι ο Χοντροκούπης ο Δημήτρης, εξαιρετικός νέος, αθλητής παγκόσμιου βελοτεχνικούς. Το εντυπωσιακότερο για μένα ήταν, όταν συναντηθήκαμε έτσι να μιλήσουμε, όταν μου είπε πως παρά το βαρύ πρόγραμμα του πρωταθλητισμού, δεν απουσίαζε από κανένα μάθημα στο πανεπιστήμιο, είτε για τον μπάτσελορ είτε για τον μάστερ, όπως βλέπετε. Και βρίσκω την ευκαιρία δημόσια να πω, αν και ο πρόεδρος το πρόλαβε, να τον παρακαλούσα να του προσφέρει κάτι για ένα διδακτορικό στη συνέχεια, γιατί παρακολουθώντας τα μαθήματα, αυτό είμαι εντυπωσίασε, χωρίς απουσία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Ελλάδα και στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, που πήρε μάστερ για τον έλεγχο, την ασφάλεια των προγραμμάτων, τραπεζών κλπ. Η εντύπωση μου είναι ότι θα τα καταφέρει και άνετα και σε ένα PSD. Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε, κάναν ήδη την επαφή. Εγώ θα έκανα το καθήκον μου. Παρακαλώ, Δημήτρη. Είναι να πηδάς σε 30.000 κόσμο, να όλες οι κάμερες να πάνε και σε, όπως και ο Σκουμπής την έπαθε, να έχεις δυσκολία με 100. Λοιπόν, από τα μαθηματικά μου χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες. Πέρασα από πολλά αθλήματα. Μέχρι που στα γυμνασιακά μου χρόνια κατέληξα στο άθλημα το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή. Οι δυσκολίες για κάποιον ο οποίος θέλει να συνδυάσει πρωταθλητισμό και καλές επιδόσεις στο σχολείο ξεκινάει από τα μαθητικά του χρόνια. Η πιο δύσκολη περίοδος των μαθητικών χρόνων ήταν στην τρίτη ηλικίου, όπου οι απαιτήσεις των μαθημάτων ήταν πολύ μεγάλες, λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων που θα ακολουθούσαν. Προτεραιότητά μου ήταν τα μαθήματα του σχολείου, αλλά επειδή ήθελα να συνδυάσω και τα δύο, κατάφερα και έβρισκα χρόνο, πηγαίνοντας για προπόνηση ακόμα και στις 10 η ώρα το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σας το φέρνω ως παράδειγμα για να σας δείξω ότι κάποιος για να τα καταφέρει και τα δύο πρέπει να κάνει θυσίες. Πρέπει να κάνει θυσίες στην προσωπική του ζωή, στη διασκέδασή του και στον ελεύθερο του χρόνο. Το 2008 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο τμήμα πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Εξακολουθώντας να συνδυάζω αθλητισμό με σπουδές, το 2012 κατέκτησα την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ενώ παράλληλα ήμουν ατελειόφυτος στο πρωτοπτυχιακό μου. Συγκεκριμένα θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να ετοιμάσω την πτυχιακή μου. Μάλιστα δεν ήταν λίγες φορές όπου ήμουν σε αγώνες και παράλληλα έκανα κάποια εργασία για το πανεπιστήμιο. Κάποιος ο οποίος είναι αθλητής υψηλού επίπεδου και έχει έντονο αγωνιστικό πρόγραμμα με αγώνες στο εξωτερικό και απαιτήσεις σε προπόνηση, ενώ παράλληλα είναι φοιτητής, έχει να φέρει εις πέρα σε ένα δύσκολο έργο. Πρέπει να συνδυάσει δύο σημαντικά πράγματα με τον αθλητισμό να δρά ως ανασταλτικός παράγοντας των σπουδών του. Πρέπει λοιπόν να οργανώσει το διαθέσιμο του χρόνο έτσι ώστε να μπορεί να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τις διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, να ανταπεξέρχεται σε ό,τι ακαδημαϊκή υποχρέωση χρειάζεται, όπως εργασίες, εργαστήρια κτλ. Ενώ παράλληλα να βρίσκει τη δύναμη ψυχική και σωματική για να ανταπεξέρχεται και στις προπονήσεις του. Το 2013 αποφύτησα από το Πανεπιστήμιο και θεώρησα αναγκαίο να συνεχίσω τις σπουδές μου κάνοντας ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ πάνω σε προηγούμενη πληροφορική με ειδικότητα στην ασφάλεια υπολογιστών και δικτύου. Το 2016 συμμετείχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ενώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία φτιάχνει προγράμματα υπολογιστών που απευθύνονται σε τράπεζες, συνεχίζοντας παράλληλα τις προπονήσεις μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα στην ζωή μου μετά το πανεπιστήμιο ήταν στην έβρεση εργασίας. Παρά τις σπουδές που είχα κάνει, δεν είχα την ανάλογη εμπειρία που είχαν οι συνομήλικοι μου και έτσι μου ήταν δύσκολο να μπω στην αγορά. Βλέπετε, οι νίκες και τα μετάλλια δεν έχουν ισχύ όταν πρόκειται να σε επιλέξουν για μια δουλειά.
Ο πρωταθλητισμός προσφέρει χαρές, δόξα, χρήμα. Δυστυχώς όμως δημιουργεί και την αυταπάτη ότι κάποιος μπορεί να στηρίζει τη ζωή του πάνω σε αυτό. Ότι η δύναμη και η αναγνωσιμότητά του είναι μόνιμη και ότι θα συνεχιστεί και μετά από αυτό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν όλα να ανατραπούν. Ένας απλός τραυματισμός που μπορεί να είναι απλός για έναν άνθρωπο μπορεί να στοιχήσει μια καριέρα. Μια κακή ψυχολογία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα σερί κακών εμφανίσεων και να στερήσει ένα συμβόλαιο. Ή μια κακή εμφάνιση ενός παίχτη μπορεί να περάσει όλη την ομάδα και τους παίχτες της. Τυχερός θεωρείται ο αθλητής ο οποίος επιλέγει τη στιγμή που θα σταματήσει. Δεν είναι λίγοι αθλητές οι οποίοι για χάρη του πρωταθλητισμού παραμέρισαν στις σπουδές τους και ασχολήθηκαν μόνο με αυτόν. Με αποτέλεσμα στο τέλος της καριέρας τους, όχι μόνο να μην έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να εργαστούν, αλλά να μην έχουν και κανένα άλλο ενδιαφέρον. Επίσης, δεν είναι και λίγοι αθλητές οι οποίοι παρά τα τεράστια ποσά που κέρδισαν, δεν κατάφεραν να τα διαχειριστούν σωστά και αυτή τη στιγμή να ζουν με ελάχιστα. Η Μάριο Τζόνς, ο Τίμο Ντρόμερη, με παγκόσμια ρεκόρ και μετάλλες Ολυμπιάδες. Ο Μάικ Τάισον με σερί ίνικων και τίτλους. Ο Σκότι Πίπεν, ο οποίος ήταν παίκτης της τελικής ομάδας του Dream Team του 92 και τόσοι άλλοι. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει για την επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών της. Γι' αυτό το λόγο οι διαθλητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους για το τι θα κάνουν μετά τον αθλητισμό. Λένε ότι ο πρωταθλητής πεθαίνει δύο φορές. Με την πρώτη να είναι όταν σταματήσει την καριέρα του. Ο πρωταθλητής, ο οποίος έχει στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, θα πρέπει να έχει αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια, έτσι ώστε να αισθάνεται ότι έχει μια ανάλογη αξία και μετά από αυτόν. Και να μπορέσει να ζήσει μια ζωή ισορροπημένη. Ευχαριστούμε θερμά. Τώρα για λόγους δημιουργικότητος, οι καθήμενοι στο τραπέζι αυτό θα αποχωρήσουν και θα έρθει η δεύτερη ομάδα, όχι αλλαγές, δεκάδα παίζουν. Η δεύτερη ομάδα, απλώς δεν χωρούσαμε, δεν είχαμε δώσει τραπέζια, που είναι ο κύριος Νεοφυτίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣ, ο Αντρέας.